γράφει ο Ελίτης. Ποίηση είναι υπέρτατη αξιοποίηση της συγκινησιακής χρήσης της γλώσσας. Η λειτουργία δηλαδή του λόγου έτσι ώστε να μας δώσει τη μεγαλύτερη συγκίνηση. Μια πνευματική δημιουργία που από τις απαρχές του πολιτισμού, από τους αηδούς και τον όμηρο, μαγεύει τον άνθρωπο και τον εξυψώνει ψυχικά και διανοητικά. Δεκέμβριο του 1770 στη Βόνη και πέθανε στις 26 Μαρτίου 1827 στη Βιέννη. Οι 10 σονάτες του για βιολί και πιάνο αποτελούν σημαντικότατα έργα μουσικής δωματίου, αφού όπως και μεγάλο μέρος των έργων του Μπετόβεν της μέσης και τελευταίας δημιουργικής του εποχής αποτελούν τις γέφυρες μεταξύ του κλασικισμού και του ρομαντισμού. Κλασική μουσική, αλλά και το ελαφρό τραγούδι με το ψευδώνυμο Κώστας Γιαννίδης. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στη Σμύρνη. Τον Αύγουστο του 1903 καταγόταν από εύπορη οικογένεια που λίγο πριν την καταστροφή της Σμύρνης, όπως και ο Καλομύρης, ήλθε στην Ελλάδα. Συνέχισε σπουδές στη Γερμανία σε πιάνο, σύνθεση, πιάνω και σύνθεση στην Ανώτατη Μουσική Ακαδημία του Βερολίνου και στο ΟΔΙΟ, ΣΤΕΡ. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε στο Ελληνικό Μουσικό Θέατρο ως μαέστρος και συνθέτης. Διετέλεσε διευθυντής του Τμήματος Ελευθεριάς Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, μουσικός και διευθυντής στην ΙΕΝΕΔ, την τότε τηλεόραση. Έχει γράψει συμφωνικά έργα, έργα για πιάνο, έργα μουσικής δωματίου και πολλά τραγούδια. Στα έργα μουσικής δωματίου, για πιάνο και βιολί, ανήκει και η σουίτα πάνω σε δωδεκανησιακά θέματα. Υπήρξε μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών Ελλάδος. Πέθανε στην Αθήνα στις 17 Ιανουαρίου 1984, μία μέρα πριν φύγει ο Βασίλης Τσιτσάνης, 18 Ιανουαρίου. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, ή Κώστας Γιαννίδης, σαν Κώστας Γιαννίδης, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Μεσογειακού Τραγουδιού της Βαρκελόνης, με αυτό το εξαίρετο που αγαπάμε και όλοι ξέρουμε, «Ξύπνα αγάπη μου». Η νύχτα τέλειωσε.
ουρανό ουρανό και τη θάλασσα θάλασσα. Θα αλλάξουν όλα μια μέρα και εμείς μαζί τους θα αλλάξουμε.